Με δύο νέα περιστατικά, οι Τούρκοι στείλουν και πάλι παιχνίδια ένταση στον Εύρο, εμένοντας την τακτική των προκλήσεων. Τούρκοι στρατιώτες λοιπόν άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα την ώρα που περνούσε ελληνική περίπολος. Τουρκικά περίπολα σαν αυτό που βλέπετε στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Α βγαίνουν καθημερινά στην απέναντι πλευρά του Εύρου. Ένα από αυτά με Τούρκους στρατοχωροφύλακες πυροβολή στον αέρα. Το ελληνικό περίπολο, αποτελούμενο από αστυνομικούς και στρατιώτες, παραμένει στο σημείο μέχρι την αποχώρηση των Τούρκων. Σκοπός είναι να δημιουργήσουν κάποιο θερμό επεισόδιο και εμείς, επειδή είμαστε συνέχεια στην πρώτη γραμμή, βλέπουμε ότι σκοπός τους είναι να βοηθούν τους εγκληματίες διακινητές να περάσουν όλους τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Τη δεύτερη φορά, Τούρκοι στρατοχωροφύλακες μέσα σε φουσκωτό γίνονται αντιληπτοί από την ελληνική περίπολο που αποτελείται από αστυνομικούς και άντρες των ενόπλων δυνάμεων. Οι Τούρκοι πυροβολούν κατά ρηπά στον αέρα και εξαφανίζονται. Γύρω στις 2 με 2,5 το μεσημέρι ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Βέβαια, δεν ήταν μόνο χθες, είναι αρκετές μέρες τώρα. Συνεχώς ακούγονται οι πυροβολισμοί. Τα περιστατικά τουρκικής προκλητικότητας είναι σχεδόν καθημερινά και σε όλο το μήκος των χερσαίων ελληνοτουρκικών συνόρων εδώ στον Εύρο. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη μόλις πέσει το σκοτάδι, μας λένε οι κάτοικοι, όταν Τούρκοι ένστολοι ανοίγουν συχνά πυρ στα τυφλά. Το περιστατικό των πυροβολισμών από τους Τούρκους έλαβε χώρα κοντά στο χωριό Γεμιστή, ενώ το δεύτερο, όπου οι Τούρκοι άνοιξαν πυρ από φουσκωτό, στο τυχερό Εύρου. Ένα σημείο όπου οι Τούρκοι στρατοχωροφύλακες είχαν πυροβολήσει ξανά την περασμένη Πέμπτη. Τότε, μαζί με τους Έλληνες συνοριοφύλακες, περιπολούσαν και οι Γερμανοί της Frontex, οι οποίοι, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, κατέθεσαν ότι οι Τούρκοι στρατοχωροφύλακες σήκωσαν τα όπλα, σημάδεψαν προς το μέρος τους και πυροβόλησαν με κίνδυνο να τους τραυματίσουν. Τις φωτογραφίες ντοκουμέντο διακρίνονται παρατηρητήρια των Τούρκων που στήθηκαν, όπως καταγγέλουν κάτοικοι, τις τελευταίες μέρες για να ελέγχουν τις περιπολίες των Ελλήνων συνοριοφυλάκων. Ακόμη μία βάρκα με 50 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασε το πρωί στη Λέσβο. Ήταν η πρώτη άφιξη από τις 2 Απριλίου. Στην τηλεδιάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων για το προσφυγικό, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τις άλλες χώρες να κάνουν το καθήκον τους. Η Ελλάδα έχει σηκώσει μεγάλο βάρος στο προσφυγικό. Εμείς κάναμε το καθήκον μας, περιμένουμε να το κάνουν και οι άλλοι. Έμπειροι αναλυτές αποδίδουν τις τουρκικές προκλήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν στο εσωτερικό της χώρας, με την τουρκική λίρα να καταραίει